δεν πολύ προχωράει, με εξαίρεση τα άμεσα αυτά που τρέχουν τώρα, τις 100 δόσεις, δηλαδή, ανθρωπιστική κρίση που έχουν κατατεθεί, δεν πολύ προχωράει, διότι εξαρτάται από το τι θα γίνει με τους εταίρους. Από το περιβάλλον, δηλαδή, στο οποίο, το οποίο θα διαμορφωθεί σε σχέση με τους εταίρους. Και η ερώτηση είναι, δεν έχει διαμορφωθεί αυτό το περιβάλλον με την απόφαση της 20ης Φεβρουαρίου? Γιατί ζητάμε νέα πολιτική συμφωνία την Πέμπτη? Ήταν τον Πρωθυπουργό να λέει, θα πάμε να θέσουμε πολιτικά το θέμα στη Σύνοδο Κορυφής την Πέμπτη. Γιατί, κύριε Υπουργέ, δεν έχουμε κλείσει τη συμφωνία για να προχωρήσουμε? Να τα πάρουμε το πρόβλημα. Και τα... Ναι. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι ο ρυθμός υλοποίησης του νομοθετικού έργου, ή εν πάση περιπτώσει των νομοθετικών πρωτοβουλειών, κινείται περίπου όπως γνωρίζαμε και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά βέβαια σε πολύ δυσκολότερες συνθήκες. Διότι οι καταστάσεις είναι δύσκολες, αντικειμενικά δύσκολες. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι αυτή η κυβέρνηση λειτουργεί μέσα σε ένα πολύ πιο δύσκολο πλαίσιο από ό,τι οι προηγούμενες. Δυσκόλεψε και η ίδια. Και αυτό, βέβαια. Μισό, γιατί είναι πιο δύσκολο το πλαίσιο? Να το καταλάβουμε. Πρώτα απ' όλα, διότι βρίσκεται ακριβώς σε μία σχέση αντιπαλότητας με τους εταίρους. Κατ' επιλογή της. Κατ' επιλογή της και κατ' εντολή του ελληνικού λαού. Ναι. Και κατ' εντολή του ελληνικού λαού. Διότι αν ήταν να ακολουθούμε την στάση των τριών προηγούμενων τουλάχιστον κυβερνήσεων, δηλαδή της συνυπογραφής και της υλοποίησης των μνημονιακών πολιτικών, τότε όλα θα ήταν καλώς καμωμένα εντός εισαγωγικών. Mm-hmm. Αυτή η αντιπαλότητα στις 20 Φεβρουαρίου δεν έπρεπε να έχει λήξει, διότι οι προηγούμενες δεσμεύσεις υποτίθεται ότι με αυτή τη συμφωνία πέρασαν στην ιστορία και έχουμε ένα άλλο πλαίσιο δεσμεύσεων που έχει συμφωνήσει η ελληνική κυβέρνηση με τους εταίρους. Αυτό το οποίο έχει περάσει στην ιστορία είναι η διαθεσιμότητα, να το πω έτσι, των ελληνικών κυβερνήσεων. Η στάση της απόλυτης αποδοχής των κατευθύνσεων των δανειστών. Αυτό έχει αλλάξει. Εμείς θυμόσαστε ότι χρησιμοποιήσαμε τον όρο, ο οποίος μάλιστα ερμηνεύτηκε πολλαπλώς, της δημιουργικής ασάφειας. Τι ήταν αυτό? Ότι η συμφωνία του Φεβρουαρίου ήταν με ένα καταρχήν πλαίσιο, το οποίο είχε πάρα πολλά σκοτεινά σημεία και είχαμε πει ότι η διαπραγμάτευση ήταν συνεχής όλο αυτό το τετράμινο αυτής της συμφωνίας γέφυρας και θα φωτίζονται αυτά τα σκοτεινά σημεία ανάλογα από τις συζητήσεις και θα σας έλεγα. Δεν συμφωνήθηκαν συγκεκριμένες δράσεις, δηλαδή, κύριε Υπουργέ, για να καταλάβω. Αυτό που λέει ο κ. Σκουρλέτσης έτσι είναι, αλλά 15 μέρες μετά συμφωνήθηκε ένα πλαίσιο πρώτων δράσεων, για παράδειγμα, και αποσαφηνίστηκαν κάποια σημεία στο τελευταίο Eurogroup. Δεν είναι τυχαίο ότι σε κάθε σύνοδο, είτε άτυπη, είτε επίσημη, είτε του Eurogroup, ενώ καταρχήν βγαίνουν όλοι και κάνουν δηλώσεις ευχαριστημένοι, την επόμενη κιόλας αρχίζουν πάλι δηλώσεις οι οποίες ερμηνεύουν κατά το δοκούν αυτά τα οποία είχαν συμφωνηθεί την προηγούμενη. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν είναι σαφές. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αυτό είναι αλήθεια που λέτε. Αλλά όταν μιλάγαμε για πραγματική διαπραγμάτευση, για έναν διάλογο ο οποίος θα είναι δύσκολος, αλλά αναγκαίος αν θέλουμε να σταθούμε στα πόδια μας και οικονομικά και κοινωνικά και πολιτικά, με όρους εθνικής αξιοπρέπειας, με όρους τύπατε. Κάπου πρέπει να καταλήγει αυτός ο διάλογος. Σε μια συγκεκριμένη πολιτική. Εφαρμόσιμη πολιτική. Εμείς είμαστε πρώτοι που το θέλουμε. Δεν το κάνετε. Εμείς είμαστε. Το δεν το κάνετε τι σημαίνει? Δεν το κάνετε σημαίνει ότι είμαστε μια σάφια διαρκεία. Μισό λεπτό. Το δεν το κάνετε όπως το κάνανε οι προηγούμενοι. Όχι, δεν θα το κάνουμε. Πάνω στην πολιτική σας δεν θα το κάνουμε. Εγώ δεν λέω να κάνετε όπως το κάνουμε. Μισό λεπτό. Στη δική σας αντίθεση. Ή θα κάνετε αυτό που λέει ο κύριος Βαρουφάκης, αναστολή για αυτό το τετράμινο των προεκλογικών δεσμεύσεων της κυβέρνησης? Διότι. Δεν υπάρχει καμία αναστολή προεκλογικών δεσμεύσεων. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των δεσμεύσεων. Και βάσει αυτών των δεσμεύσεων, προεκλογικών και προγραμματικών, κινούμαστε. Αυτό είναι το δεδομένο. Ναι, αλλά θα λάβουμε υπόψη μας την συζήτηση που γίνεται με τους εταίρους, βεβαίως. Δεν ενοχοποιούμε την κάθε είδους συζήτηση. Γι' αυτό βρίσκονται τα τεχνικά κλιμάκια. Με τους εταίρους μιλάω. Δεν μιλάω για τις συζήτησεις. Τεχνικά κλιμάκια. Προφανώς. Έτσι, δίνουμε τις απαιτούμενες πληροφορίες. Αλλά τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον έχει η δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση της χώρας. Κύριε Υπουργέ, δεν θα πάρετε μέτρα λιτότητας? Δεν θα αναγκαστείτε να αλλάξετε το ΦΠΑ, για παράδειγμα? Να κάνετε αυξήσεις στους έμεσους φόρους? Αυτό τι είναι τώρα? Δεν ξέρω, είναι αστείο. Γιατί μόνο αστείο. Αστείο το βλέπετε? Μέτρα λιτότητας δεν θα πάρουμε, όχι. Κανένα μέτρο λιτότητας. Αντιλαμβανόμαστε ότι να πεις ότι φεύγω από την επιρροή, από τη σφαίρα της λιτότητας, δεν είναι κάτι εύκολο.
δεν μπορείς από τη μια μέρα στην άλλη να αλλάξεις το κλίμα στην οικονομία και στην κοινωνία, γιατί ακόμη και να σταματήσεις την εφαρμογή νέων μέτρων, υπάρχει μια αρνητική δυναμική από όσα έχουν ψηφιστεί και δρομολογηθεί τις προηγούμενες χρόνια. Και μια οικονομική απώλεια. Άρα η αντιστροφή. Δηλαδή, αν σταματήσετε τον ΕΦΕ, όπως λέτε, θα μας δείξουν κανένα δυο δις. Άρα η αντιστροφή είναι κάτι το οποίο θα γίνεται σιγά-σιγά, αλλά έχει αλλάξει η φορά των πραγμάτων. Ναι. Και όσο υπάρχει αυτή η κυβέρνηση, επαναλαμβάνω πάλι με την ψήφο του ελληνικού λαού, η φορά των πραγμάτων θα είναι σε αντιμνημονιακή Εγώ θέλω να επιμείνω στο προηγούμενο. Μιλάμε για μια αντιπαλότητα με τους εταίρους. Τη στιγμή που έχει συμφωνηθεί κάτι μικρό, ένα πρώτο βήμα, 10 μεταρρυθμίσεις. Αντιπαλότητα τουλάχιστον με εκείνες τις δυνάμεις. Με κάποιους. Αυτό θα έλεγα, ότι δεν είναι με όλους. Στις ακραίες πολιτικές αντιμνημονιακές. Είτε θέλουν είτε δεν θέλουν, έχουν αποφασίσει οι 19 ότι αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο κινείται πια η ελληνική κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή η πολιτική λύση που ζητούμε, σε τι ακριβώς έγκυται, διότι υποτίθεται ότι μας έχουν πει οι εταίροι ότι όταν εφαρμόσετε αυτά τα 10, τα οποία εμείς παρουσιάσαμε, τότε θα αρχίσουν να ξεκλειδώνουν και τα διάφορα κονδύλια που υπάρχουν, οι διάφορες υποδόσεις, όπως λένε. Επομένως, εμείς τώρα τι ζητάμε ακριβώς ως πολιτική λύση? Κοιτάξτε, δείτε, το θέμα δεν είναι το γράμμα των 10 σημείων που κατατεθήκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Σε αυτό λοιπόν συμφωνούμε στους τίτλους. Στην πάταξη φοροδιαφυγής, στον εξυγχρονισμό, δεν ξέρω εγώ ό,τι λέει και τα λοιπά, στην διαφθορά, στην πράξη διαφθοράς. Υπάρχει συμφωνία στους στόχους. Είναι μόνο εκεί η συζήτηση? Ναι, είναι μόνο εκεί η συζήτηση? Δεν θα έπρεπε πρώτα να κάνουμε κάτι σε αυτά και μετά να τους πούμε ότι δεν είναι εντάξει στις υποχρεώσεις? Εγώ αντιλαμβάνομαι αυτό το πλαίσιο σαν μια προσπάθεια διαμόρφωσης η οποία πρέπει να επιβεβαιώνεται καθημερινά νέων ισιότιμων σχέσεων εμπιστοσύνης ανάμεσα στη χώρα και τους εταίρους. Δεν είναι ίδιος ο λόγος από μεριάς των εταίρων, δεν είναι ενιαίος. Άλλα θα σου πούνε στο περιθώριο της συνάντησης, της εκάστοτε συνάντησης στις Βρυξέλλες, ο Γάλλος, άλλο ο Γερμανός, άλλο ο Ιταλός, άλλο ο Πορτογάλος, ο Ισπανός. Ευτυχώς. Δεν λέει κανείς. Με την πραγματικότητα τι κάνουμε, κύριε Υπουργέ? Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα κενό 2 δις και πλέον, το οποίο διευρύνεται συνεχώς. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Καμία αντίρρηση. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Δεν ξέρω ποιος ευθύνεται. Οι προηγούμενοι. Τι θα κάνουμε είναι το θέμα. Εμένα με ενδιαφέρει τι θα κάνουμε. Να ξεκινούμε λοιπόν. Θέλετε να ρίξουμε στην προηγούμενη κυβέρνηση, κάνει ένα πρόβλημα. Ίδια το διαψεύδει. Αλλά τέλος πάντων, εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Με ενδιαφέρει τι θα κάνουμε. Αν και για την ώρα είναι μια δημοσιογραφική προσέγγιση αυτή και άρα. Ενώ εγώ περίπου που λένε το σφρένομαι, έτσι αυτό το ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Οπότε δεν ήταν οι στόχοι αυτοί που λέγανε. Δεν επετεύχθησαν οι στόχοι όπως τους λέγανε. Μάλιστα, ότι το πλεόνασμα δεν ήταν όσο είχαν υποθεί, όσο είχε υποθεί, αλλά ήταν λιγότερο κτλ. Εμάς μας ενδιαφέρει τώρα μια πραγματικότητα που υπάρχει. Δηλαδή, αν λείπουν λεφτά. Η κυβέρνηση λέει ότι λείπουν λεφτά. Ότι ξέρουμε τον πάτο για να βρούμε. Ψάχνουμε τα ταμεία. Μισό λεπτό. Έχετε στείλει επιστολές στα ταμεία. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσουν κτλ. Μισό λεπτό. Δεν έχει αγγιχθεί ούτε ένα δεν ευρώ αγγιχθεί. Από δεν τα λέω ταμεία. Ότι αγγιχθεί. Λέω ότι έχετε στείλει όμως επιστολή. Που σημαίνει. Για την καλύτερη αξιοποίηση των διαθεσίμων. Ναι, με τη δική τους απόφαση. Βέβαια, προφανώς. Εντάξει, το περιμένω. Το οποίο κάνουν εδώ και τα τελευταία χρόνια. Το περιβάλλον λέει, κύριε Υπουργέ, ότι είμαστε σε οριακή κατάσταση από πλευρά χρημάτων. Ότι δηλαδή βγάζουμε με ίσα βάρκα σαν νερά που λένε τα λεφτά που χρειάζονται για να πληρωθούν μισθοί συντάξεις και ταυτόχρονα βγάζουμε φτύνοντας αίμα εβδομάδα με τη εβδομάδα, το λέει η ίδια κυβέρνηση, για να δίνουμε τα δανεικά. Λοιπόν, το ερώτημα είναι πρώτον, έτσι δεν προχωράει κανείς. Να δώσουμε λίγο το περιεχόμενο αυτής της επισήμανσης. Ναι. Ότι υπάρχει από κύκλους των εταίρων ακριβώς αυτή η στάση. Το να μπορέσουν να δημιουργήσουν συνθήκες ασφυξίας στην ελληνική κυβέρνηση. Και αν την ρίξουν. Είναι φανερό ότι υπάρχουν. Δεν λέω ότι είναι η επίσημη. Δεν λέω ότι είναι η επίσημη αυτή τη στιγμή εκφρασμένη διάθεση και στάση των επιτέρων. Τουλάχιστον δεν ομολογείται. Αλλά υπάρχουν τέτοιοι κύκλοι, υπάρχουν τέτοιοι σχεδιασμοί. Αυτοί οι σχεδιασμοί λοιπόν πώς μεταφράζονται σε μια τακτική, παρελκυστική, να περνάει ο χρόνος, να μην τίθεται το θέμα της χρηματοδότησης της κυβέρνησης με άλλους όρους, έξω από μνημονιακά πλαίσια, διότι αυτό επιδιώκουμε. Χρηματοδότηση μέσα από το πρίσμα και τον φακό των μνημονιακών πολιτικών αποδείχθηκε 5 χρόνια ότι είναι καταστροφικό. Δεν θα μας βρούνε μας πρόθυμους. Δηλαδή, εσείς θέλετε χρήματα χωρίς μνημόνιο. Αυτό μας λέτε.
Τώρα το καταλάβατε. Και χωρίς να κάνετε και τίποτα άλλο. Δεν είναι και να κάνετε και δεν είναι τίποτα άλλο. Αλλά κοιτάξτε, κύριε οικονόμου, το αν δίπλα σας βλέπετε χιλιάδες δημοσιογράφους να έχουν χάσει τη δουλειά τους, το αν βλέπετε μαγαζιά να κλείνουν στη γειτονιά σας, το αν βλέπετε ανθρώπους να μεταναστεύουν, οφείλεται διότι ακολουθήσαμε αυτή την πολιτική της χρηματοδότησης μέσω των μνημονιακών πολιτικών. Τελεία και παύλα. Δεν θα βρείτε ούτε έναν σε αυτή την κυβέρνηση να υπηρετήσει αυτή την πολιτική. Μπορείτε να αυτή την εντολή πήραμε από τον ελληνικό λαό. Αυτό πρέπει κύριε να Υπουργέ, το καταλάβουν όλοι. Αυτά τα και μέσα και έξω. Είναι ωραία, δεν είναι ηρωικά. Ωραία στην κοινωνία, δεν είναι προηρωικά. Και και στην κοινωνία. Είναι το συμπέρασμα, είναι το πραγματικό συμπέρασμα, κύριε οικονόμου, μια ολόκληρη πορεία. Για τη χώρα, για τη συνέχεια τη ομαλή πορεία τη οικονομία. Χρηματοδότηση. Εκείνη η πολιτική συμφωνία. Χρηματοδότηση τοξική, χρηματοδότηση αντικοινωνική, χρηματοδότηση μνημονιακή. Δεν την θέλουμε. Πού βοήθησε επομένως, αυτό, πέστε μου. Επομένως, λέω, παρακάτω. Πέντε χρόνια μετά κύριε που βοήθησε. Υπουργέ, μπορείτε να μας πείτε το παρακάτω του αφηγήματος. Με αυτό μιλάμε. Για το ποιο παρακάτω. Το παρακάτω μισό λεπτό, για το παρακάτω. Μέχρι τώρα έχετε δημιουργήσει μόνο εχθρού στην Ευρώπη. Το παρακάτω. Μόνο εχθρούς έχετε δημιουργήσει. Εσείς το λέτε. 18-1 είμαστε. Είναι για πρώτη φορά που η Ελλάδα έχει θέσει ζητήματα που τίθενται με σοβαρό τρόπο στο τραπέζι της συζήτησης. Η Ευρώπη προχωράει με συμμαχίες, κύριε Υπουργέ. Τον έχει. Έχει. Έχει την πλειοψηφία, την σχετική πλειοψηφία του Ισπανικού λαού, του Ιρλανδικού λαού, τις μεγάλες κινητοποιήσεις. Κυβερνάνε οι κυβερνήσεις την Ευρώπη. Τι λέτε, στη δημοκρατία ξέρετε τελικά που κρίνονται τα πράγματα. Υπουργέ, στην δημοκρατία κρίνονται με βάση. Θέλετε να μου πείτε όχι. Μα ο Ραχώ είναι Σαμαράς. Επικαλείστε τον λαό της Ισπανίας. Για να δούμε. Μισό λεπτό να τα βάλουμε στη βάση. Το πρόβλημα δεν είναι να την παρατωθούμε εμείς. Το θέμα τι θα γίνει. Εμείς σας ρωτάμε ποιες πολιτικές θα ακολουθήσουμε. Πόσες φορές ο γαλλικός προϋπολογισμός παρέκαμψε την αυστηρότητα των κανόνων. Και πήρε και το πράσινο φως και επισήμως την περασμένη εβδομάδα για να το κάνουμε. Άρα τι θέλετε λοιπόν εμείς. Τι θέλετε να κάνετε. Μισό λεπτό μπαίνει. Αυτό επιχειρούμε. Δεν ενδιαφέρεται αυτή η συζήτηση. Εγώ θέλω να ξέρω αν έχει μπει από τους εταίρους και την απάντηση που δίνεται από ελληνικής πλευράς το δίλημα ή μνημόνιο ή δεν έχει μία. Και αν έχει μπει αυτό το δίλημα, η απάντηση της ελληνικής πλευράς είναι λέτε όχι προφανώς μνημόνιο. Διότι αυτό που καταλαβαίνω από τον κύριο Σόιμπλε είναι ότι αυτός διαβάζει τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου ως αξιολόγηση με βάση τα προηγουμένως ληφθέντα μέτρα. Πέμπτη αξιολόγηση. Λοιπόν, αυτό λέει. Η ελληνική πλευρά δεν λέει αυτό. Λέει κάτι όχι, άλλο. Όχι μόνο η ελληνική πλευρά. Ναι. Ωραία, εγώ λέω ότι. Και άλλες πλευρές. Και δηλώσεις και άλλων αξιωματούχων που διαφοροποιούνται τον κύριο Σόιμπλε. Η ερώτηση είναι σαφής. Τι σκοπεύετε να κάνετε εφόσον επιμένει η πλευρά των εταίρων σε αυτή τη γραμμή, στη γραμμή που έχει χαράξει τα προηγούμενα χρόνια και εσάς στις άλλες κατεύθυνσεις. Τι σκοπεύετε να κάνετε. Διότι μόνοι σας ομολογείτε και είναι αλήθεια, δεν είναι. Ότι είναι ψέματα, ότι τα πράγματα από πλευράς χρηματοδοτικής είναι οριακά. Τα διλήμματα δεν τα βάζει μόνο ο κύριος Σόιμπλε. Εάν ο κύριος Σόιμπλε έχει αποφασίσει να τεινάξει στον αέρα την Ευρωζώνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ανυπολόγιστες επιπτώσεις, οικονομικές και γεωπολιτικές, θα γραφτεί το όνομά του με τους αντίστοιχους τίτλους στην ιστορία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Θα έχουμε άρα εμείς τι διεκδικούμε για το μεσοδιάστημα. Διότι για το μεσοδιάστημα υπάρχει μια συζήτηση στο ΣΥΡΙΖΑ γύρω από αυτό. Υπάρχει στην πραγματικότητα μια συμφωνία που λέει εμείς, και αυτό θα το συνδέσουμε μετά και με τα δικά σας, ούτε αυτοί κάνουν μονομερείς που λένε ή επιμένουν σε τέτοιου είδους κινήσεις, ούτε εμείς κάνουμε μονομερείς ενέργειες. Ξέρετε τι είναι μονομερείς ενέργεια για μένα. Το να μην πληρώσω το ομόλογο σήμερα του ΔΝΤ. Εμείς θα το πληρώσουμε. Αυτό είναι μονομερείς ενέργεια. Αλλά δεν είναι μονομερής ενέργεια το να, να ψηφιστούν ρυθμίσεις σαν κι αυτές που κατατίθενται τελικώς ανεξαρτήτως τι λένε οι εταίροι μας και αφορούν εμάς. Επειδή το λέτε, γνωρίζουμε. Και είδαμε για τις 100 δόσεις ότι τελικά δεν υπήρξανε. Ένα λεπτό, μπράβο, λέει, επειδή το λες, ένα λεπτό. Επειδή έχουμε μια δήλωση που έκανε νωρίτερα ο κ. Παπαδημούλης στο Μέγα, με ενημερώνει τώρα οι συνάδελφοι στο Κοντρόλ, ο αρχισυντάκτης μας, ότι οι 100 δόσεις λέει δεν προχωράνε γιατί δεν επιτρέπουν οι θεσμοί, θέτουν θέματα. Τι είναι έτσι. Αφού ήδη έχει κατατεθεί το νομοσχέδιο, είναι αυτή τη στιγμή. Τι καμπαίνει και στις επιτροπές. Ναι. Σε διαβούλευση. Εσείς έχετε πρόβλημα εφαρμογής μέσα στο τετράμινο ζητημάτων από το πρόγραμμά σας, τα οποία δεν μπορούν να προχωρήσουν επειδή είμαστε. Τα δικά του λες, στο Υπουργείο του. Εσείς, ναι. Έχετε, ας πούμε, κουβέντα που έχει να κάνει με τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Έχετε το περίφημο θέμα της, 751. Του 751, του κατώτατου μισθού. Αυτά μπορείτε να τα αποχωρήσετε. Σύνταξη. Ομαδικές απολύσεις. Ομαδικές απολύσεις. Επιδόματα ανεργίας. Έχετε ένα τομέα τεράστιο. Έχουμε ένα τομέα τεράστιο που σχετίζεται με όλα αυτά τα φρικαλέα, θα έλεγα εγώ, που γίνανε εις βάρος του κόσμου της εργασίας όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και ιδιαίτερα μετά το 12, που εντάθηκε αυτή η πολιτική, η οποία απορρίθμισε πλήρως τις εργασιακές σχέσεις.
Άρα, εμείς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, έχουμε αναλάβει το δύσκολο έργο να ανατάξουμε όλες αυτές τις ζημιές που έχουν γίνει από την εφαρμογή αυτών των πολιτικών. Μπορεί τελικά να υπάρξει εφαρμογή. Για το 751, για παράδειγμα, ναι, έχουμε κάνει ήδη μέσα σε αυτές τις 50 περίπου μέρες μια εξαντλητική συζήτηση με όλους τους φορείς. Το πάτε λίγο μακριά, βέβαια, γιατί είχατε πει προεκλογικά. Μα δεν το πάμε μακριά, ξέρετε, δεν το πάμε. Συγγνώμη, κύριε Οικονόμου. Δεν το πάμε μακριά, επειδή υπάρχει κάποιος υποβολέας από το εξωτερικό, από τις Βρυξέλλες, αλλά διότι αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό πρέπει να γίνει με τους λιγότερους κραδασμούς με βάση τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας. Κύριε Υπουργέ, επειδή πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, μισθούς συντάξεις θα πληρώσετε κανονικά? 100%. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε. Η δίκη στον Sky από